Γεια χαρά, είμαι ο Δήμος και στο σημερινό βιντεάκι της διαδικτυακής αυτοέκδοσης θα μοιραστώ μαζί σας κάποια ακόμα χρήσιμα εργαλεία που θεωρώ εγώ χρήσιμα και πιστεύω ότι και εσείς θα τα θεωρήσετε και ότι θα κάποιοι από εσάς, ίσως και πολλοί, να τα χρησιμοποιήσουν κιόλας. Δεν είναι για όλο τον κόσμο, θα δείτε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλο τον κόσμο, αλλά ο καθένας μπορεί να βρει σε ένα από αυτά κάποια χρησιμότητα και να το χρησιμοποιήσει. Πάμε λοιπόν να τα γνωρίσουμε, τα εργαλειάκια μας, τώρα, φύγαμε! Το πρώτο εργαλειάκι που θα σας δείξω είναι το InstaTeacher, instateacher.gr. Από ό,τι καταλαβαίνετε είναι εκπαιδευτικό, ελληνικό είναι βέβαια. Είναι ουσιαστικά κάτι σαν αγγελίες, θα μπορούσαμε να το πούμε, πιο εξοραϊσμένες. Δεν λένε αγγελίες, όλα βρέστε ένα μάθημα και βρέστε καθηγητή κοντά σας, τον Ατάλλο, έτσι σχολικά, πανεπιστημιακά, ξένες γλώσσες, χορός, τέχνης αθλητισμός, συνθήκη, πληροφορική. Δημοφιλείς δάσκαλοι έχουν και διάφορα τέτοια, λέει και πόσο παίρνει ο κάθε δάσκαλος. Εδώ προσέξτε κάτι, ναι, αυτό πρέπει να σου πω βασικά. Εδώ πάνω πρώτα πρέπει να δείτε ότι έχουμε βρέστε δάσκαλο, τι μαθήματα και εγγραφή εκπαιδευτικού. Οπότε μάλλον πρέπει να κατεβούμε λίγο πιο κάτω να δούμε τι γίνεται και να πάμε πάνω πάλι στο μενού. Λοιπόν, βλέπετε δει, ξένες γλώσσες, μουσική, δημοφιλή μαθήματα, έτσι. Τι μαθήματα ξέρετε να παραδώσετε και μέσα από τα μαθήματά σας να πουλήσετε και τα βιβλία σας και όλα. Ξέρετε ποιοι είστε, η επιστημονική κοινότητα των εκδόσεων Λευκό Μελάνι. Εάν ακούτε τώρα, αναγνωρίζετε τον εαυτό σας, είτε θα είστε επιστήμονας, είτε θα είστε δάσκαλος ήδη και έχουμε εκδώσει μαζί κάποια βιβλία σας, έτσι θα μπορέσετε. Και έτσι γλυπτική ήσουμε στον κύριο Δημήτρη και στον κύριο Γιάννη στην Τρίπολη για τα ιατρικά του και στην κυρία Γιάννα στη Χαλκίδα για τα φαρμακευτικά της και για τα ανθοϊάματά της και τέτοια πράγματα. Και άλλους και στο γυμναστή από τη Ζάνθη και στο γυμναστή από την Αθήνα. Αλλά και στους συγγραφείς οι οποίοι θέλουν κάτι, μπορούν κάτι να μάθουν στον κόσμο. Μπορείτε να μάθετε, να τους πείτε θα σας μάθω δημιουργική γραφή, θα σας μάθω ποίηση να γράφετε, θα σας μάθω να κάνετε κριτική, ό,τι μπορεί να μάθει καθένας. Εάν δεν μπορείτε να προσφέρετε γνώση, μπορείτε να λάβετε γνώση. Επιλέξτε μάθημα, ανοίγει εδώ ένα πράγμα αναζήτηση, μας ανοίγει διάφορα, δημιουργεί και απασχόληση, μελέτη δοκιμίου. Αυτά εδώ είναι, τα βλέπετε τα μαθηματάκια. Αλλά εδώ βλέπω ότι έχει χημεία, βιολογία, βιοχημεία, λογιστική. Ο λογιστής, ο κύριος λογιστής που είναι στο blog μου συνδρομητής και κάνει και συχνά σχόλια. Λογιστικής μαθήματα. Ελληνική λογοτεχνία. Μάθημα είναι αυτό. Ιατρική, φυσική, έτσι. Μπορώ να κάνω και εγώ μαθήματα. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνες. Μπορώ να γίνω και εγώ δάσκαλος εδώ. Αν βρω χρόνο, προλαβαίνουμε άλλα πράγματα. Ελληνικά σε ξένους μπορείτε να μαθαίνετε. Όσοι ξέρετε. Καλά ελληνικά και καλά ξένα, έτσι εννοείται. Για μουσική, τον παρακάτω, μαντολίνα, μπαγλαμά, πληροφορική, ένα τόνο πράγματα έχει. Χορός, τέχνες. Εδώ είναι και η γλυπτική για τον κύριο Σωτά. Εδώ είναι και τον κύριο Σωτά. Κοσμήματα, μπορείτε να μάθετε, η φίλη μου η Δήμητρα, η οποία δεν ασχολείται με βιβλία και τέτοια, αλλά μπορεί να μάθει κόσμο. Αν δείτε το βίντεο, αθλητισμός. Ο κύριος ο γυμναστής που είπαμε, life coaching, κάνει η κυρία από τη Χαλκίδα που πάμε, φαρμακοποιός, κάνει και life coaching. Έτσι. Και πολεμικές τέχνες ο κύριος που ξέρω ότι είναι προπονητής στο Παγκράτιο, κάτι τέτοιο, πάλι. Οπότε πολεμικές τέχνες μπορεί και αυτός να διδάξει. Να διδάξει, μιλάμε τώρα. Αυτά είναι τα μαθηματάκια που θέλουμε να μάθουμε εμείς. Οπότε θα μπορείτε να διδάξετε κιόλας, αφού θα μπορούμε να μάθουμε ως μαθητές. Κάτι αντίστοιχο, μπορείτε να κάνετε εγγραφή εκπαιδευτικού για να δούμε πώς γίνεται. Δημιούργησε προφίλ. Κλπ. Άμα απαντήσω εγγραφή θα μου πει να γράψω στοιχεία, φόρμα εγγραφής. Έτσι θα μπείτε. Εγώ δεν κάνω εγγραφή. Πάμε στο δεύτερο εργαλείο μας. Και φύγαμε τώρα. Στο δεύτερο εργαλείο είναι λίγο πρόστιχο, γιατί λέγεται Publish Sheet. Το sheet νομίζω ότι γνωρίζετε ότι είναι τα κόπρανα στα ελληνικά. Και είναι magazine GR, ελληνικό είναι. Λοιπόν, η κυρία αυτή έχει κάνει το εξής. Κάνει μια προσπάθεια να φτιάξει ένα περιοδικό και ζητάει τη βοήθεια όλων μας για να στήσουμε το περιοδικό. Έχει κάνει μια αρχή. Έτσι. Και εδώ πάνω από το about κλπ. Στο about me θα δείτε ότι λέει ποια είμαι
Και λέει, διαβάστε τι θα πει, αλλά λέει αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο κείμενο. Όχι, συγγνώμη, εδώ είναι. Ακολούθησα το κείμενο, είναι ένα ντοκιμαντέρ. Με τα ψυχιακό μου, λέει τι άλλο έκανα, και άλλο γράψαμε social media post. Ναι. Και ένα περιοδικό στο οποίο ήθελα με κάποιο τρόπο να με εμπνευσεί, έτσι σκέφτηκα να το συνδιοργανώσουμε μαζί. Αυτό το περιοδικό. Το publish it. Να το συνδιοργανώσουμε μαζί. Δέστε λοιπόν και κοιτάξτε τι λέει η κυρία Μαριάννα, τα Νάγια. Δέστε τι λέει. Έχει και 4-5 χιλιάδες κόσμο μέσα στο Facebook. Οπότε δεν θα είναι καθόλου μάταιη μια συνεργασία με αυτή την κυρία. Ψάχτε το λιγάκι τι κάνει η κυρία Μαριάννα. Αυτή είναι, λέει το βιογραφικό της, και είναι το public shit. Το public shit. Πολύ καλό. Αυτό έτσι. Εντάχει. Μπορούμε να απαντήσουμε ένα αρθράκι, α πούμε, για τα διαρθράκια αυτά, να δούμε πώς εμφανίζονται και τα άρθρα της. Είναι επανάγνωστα, μονοσέλιδα, χωρίς μπάρες, χωρίς τίποτα. Μπαίνετε, διαβάζετε εύκολα τα αρθράκια. Ωραίο site έχει φτιάξει. Blog, νοστιμό. Πάμε να δούμε και το τρίτο. Το τρίτο λοιπόν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι ως μέλος της είμαστε λίγο αδιάφοροι, είναι λίγο αδιάφοροι για μας, παρόλα αυτά δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι εμείς την έχουμε χτίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά έχουμε χτίσει την Ευρώπη όλοι. Και ακόμα πιο βασικά, έχουμε χτίσει τον ίδιο τον δυτικό πολιτισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς οι άνθρωποι αυτοί εδώ της Ελλάδος, οι άνθρωποι κάτοικοι της, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την παλαιολιθική εποχή ίσως, μεταναστεύουμε και απικούμε σε διάφορα μέρη στον κόσμο. Ένα εκ των οποίων, δυστυχώς, μετά τον πόλεμο, κατάληξε να είναι και η Γερμανία, την οποία εκτός που μας πήρε τα λεφτά μας, εκτός που τους χαρίσαμε όλα τα δάνεια και εμείς υπογράψαμε, τους σβήσαμε όλα τα δάνεια τότε. Όχι ως κράτος, το οποίο δεν έκανε αυτή σε εμάς τώρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς πήγαμε και δουλέψαμε για τα ψίχουλα που δίνουν στους εργάτες, τα οποία ήταν 10 φορές ο μισθός στη χώρα μας. Πώς έρχονταν οι Αλβανοί το 90 που δουλεύανε για 1,5 χιλιάρικο, ήταν τα 5 χιλιάδες στο μεροκάμα, έτσι πήγαμε κι εμείς. Αλλά αυτό το 1,5 χιλιάρικο οι Αλβανοί γυρνάγανε πίσω και αγοράζανε Mercedes. Και έτσι κάναμε κι εμείς. Ως αποτέλεσμα είχε να υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στη Γερμανία. Και βλέπουμε εδώ έναν ραδιοφωνικό σταθμό, Greek Pulse, και λέει ξεκάθαρα, είναι ελληνικό, με ελληνική γλώσσα. Είμαστε όλοι Γερμανοί, παιδιά, στην Γερμανία, ντε, και το ντε στο τέλος που σημαίνει ντε, Deutschland. Βλέπουμε εδώ ότι διαφημίζουν και το καφέ Greco. Να απαντήσουμε πάνω, λέει, θα μας ανοίξει το site του καφέ Greco, το οποίο είναι το Greco καφέ. Παρά είναι Greco και όλες θεσσαλονικιώτικο, όλες το βλέπουμε ότι είναι θεσσαλονικιώτικο. Έτσι, και κοιτάξτε πώς είναι το Greco, μπορείτε να γίνετε και φίλοι τους. Έτσι, να τα πείτε με το Greco. Σίγουρα πρέπει να τα πείτε με αυτούς όμως. Γιατί εγώ να βλέπω και μια κυρία εδώ από την εκδόση Πνοή, η πηγή, ποια είναι, εκδόση Πνοή είναι. Που είμαστε και φίλοι στο Facebook. Facebook όφιλοι δηλαδή, ξέρετε, των γνωστών. Ένα link βλέπω δεν βάλανε εδώ μέσα να πηγαίνει κατευθείαν στο site της Πνοής. Αν υπάρχει κάπου, που υπάρχει κάποιο βιβλιοπωλείο τους κάπου, έπρεπε να έχει ένα συνδεσμό. Κάνω όμως και μια εκπομπή βιβλιοθέαση live 29 Ιανουαρίου. Εχθές δηλαδή, σήμερα είναι 30, με την κυρία Άννα. Έτσι, οπότε μπορείτε και εσείς να μπείτε εδώ. Έχουμε και 7-8.000 μέλη, 8.000 σχεδόν στο Facebook. Διαφημίσεις γεμάτη είναι, ράδιο είναι. Αν πατήσετε και εδώ πάνω το Play Radio, θα σας παίξει ραδιοφωνάκι να ακούσετε. Λέει διάφορα εδώ. Πρόγραμμα εκπομπές παραγωγή. Μπορείτε να γίνετε και παραγωγός, όποιος ενδιαφέρεται, να κάνει μια εκπομπή. Μπορεί να σας το προτείνει. Κάτι που θα κάνω εγώ σύντομα. Θα σας προτείνω να κάνω μια εκπομπή. Αυτήν με τις συνεντεύξεις προτιμώ να τα κάνω και λίγο στους Έλληνες του εξωτερικού. Έχουν πιο πολύ αγάπη για την Ελλάδα και το διάβασμα, έτσι θεωρώ. Έτσι έχω κρίνει για αυτά τα 5 χρόνια που ασχολούμαι με τις εκδόσεις. Μπορείτε να συνδυάσετε λοιπόν αυτό το γερμανικό, τη γερμανική κίνηση, προς τη γερμανική αγορά δηλαδή την κίνηση. Αν το δούμε επαγγελματικά τώρα πλέον, ξανά να γίνουμε επαγγελματίες γραφής, να φύγουμε από το είμαστε Έλληνες, τραλαλά. Είμαστε επαγγελματίες γραφής και βρίσκουμε αγορά αυτή τη στιγμή. Στουτγκάρδη, Radio Στουτγκάρδη. Λοιπόν, τέλος, ελληνικό ραδιόφωνο θα ακούγεται σε όλη τη Γερμανία. Μπορείτε να συνδυάσετε λοιπόν εκείνη την εταιρεία με αυτήν εδώ την εταιρεία. Βάλουμε στα ελληνικά. Γιατί δεν λέει πολλά. Λοιπόν, αυτή είναι μια εταιρεία που ανεβάζεται όπως στην Amazon και στις λοιπές εταιρείες, Smashwords, Combo κλπ. Γερμανική, Freyr. Αγγλικά μου είναι τώρα η μετάφραση. Τάχα μου, το έχω στην αγγλική γλώσσα. Είναι γερμανικό το site, να το γνωρίζετε. Είναι γερμανικό. Λοιπόν, κάνετε έναν δωρεάν λογαριασμό. Σας λέει τα κέρδη κλπ. Ένα προβληματάκι που είδατε έχει ότι όταν κάνετε λογαριασμό
σας χρεώνουν κατευθείαν στο λογαριασμό σας. Αν παγώ εδώ δηλαδή στο λογαριασμό μου, έχω κάνει είσοδο τώρα και βλέπω εδώ πάνω, έχει 9,90 μου λέει, και αν το πατήσω κιόλας θα μου πει ότι κάτι κάνετε, ενεργοποίηση λογαριασμού. Με ελάχιστα ποσό, συνεπιβίωση, μείον τόσα για άνοιγμα λογαριασμού μόνο. Εάν προχωρήσω λοιπόν εγώ τώρα να κάνω, να βάλω τα στοιχεία μου και τα λοιπά και ενεργοποίηση και όλα αυτά, θα έχω ένα χρέος 9,90 για την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου. Αυτό είναι ένα μείον που δεν το έχουν οι άλλες εταιρείες, αλλά εγώ το παραβλέπω αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να δείτε ότι είναι ενδιαφέροντα όλα τα πάντα και να σας ενδιαφέρει και η γερμανική αγορά και να εμπλακείτε, γιατί εκτός του ότι πληρώνετε το 9,90 έχετε πολλά ωφέλη. Τα οποία ωφέλη είναι τα εξής. Πάμε στην υπηρεσία που λέει εδώ. Μας λέει με επισκόπηση ότι εφόσον θα έχουμε αυτά τα 9,90 που λέει εδώ χρέος ενεργοποίησης, μέχρι τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας δωρεάν. Εάν αποφασίσετε να μην ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, δεν πληρώσετε τίποτα. Να λέει, αν δεν τον ενεργοποιήσετε, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να πατήσω ενεργοποίηση. Δεν πάτησα. Λοιπόν, και σας λέει εδώ για μουσική audiobooks. Όποιος ενδιαφέρεται για audiobooks να δει χρεώσεις. Και εδώ που είναι τα e-books και τα κατόπιν παραγγελίες που είναι το print on demand. Θα πάμε αμέσως. Αλλά μας λέει κιόλας ότι η αμοιβή είναι 9,90 λοιπόν για την κάθε δημοσίευση του βιβλίου. Και 80% από την τιμή τη λιανική που θα βγάλετε εσείς είναι δικά σας. Άμα πούμε 10 ευρώ, τα 8 είναι δικά μας. Οπότε εμείς πρέπει να το πουλάμε 10, στην 9,90, 10,90 για να βγάλω 8 ευρώ. 9,90 είναι μόνο το κόστος παραγωγής. Που θα τυπώνετε το βιβλίο για να το στέλνουν σε αυτό που θα το παραγγέλνει. Πριν το demand, έτσι. Αν πατήσουμε, δέστε και λίγο για αυτά εδώ, χρέωση, τι λέει, ενεργοποίησης, τίποτα άλλο δεν έχετε να πληρώσετε. Εκτύπωση κατά παραγγελία πατάμε να δούμε τι λέει, στο link αυτό. Εκτύπωση κατά αιτήματος, πριν το demand. Λοιπόν, ο 13 στα 14 που πωλούνται βιβλία είναι τυπωμένα βιβλία, μας λέει το συν, έτσι. Ο πολίτης στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία μας λέει επίσης. Το δικό σου βιβλίο θα εκτυπωθεί ξεχωριστά ή σε μικρή ποσότητα. Θέλετε να παραγγείλετε για εσάς. Πείτε, α, καλή είναι τη μούλα, εντάξει, πόσο θα πάει και στην Ελλάδα. Ποιος μου τυπώνει 20, ας πούμε, θέλω. Θα μου πάει 20 ειδών, ας πούμε, τα ίδια. Θα μου πάει, δεν πάει στο διάλογο, το παραγγέλνω και από αυτούς. Γιατί και εδώ θα βρω και τυπογράφο να μου το τυπώσει και, να μου τυπώσει και 20 και μπορεί να πάνε και πολύ ακριβότερα και από αυτά που θα πάρω από εδώ. Ψάχτετε σε λίγο. Μπορείτε πάντως να το κάνετε γι' αυτό, αλλιώς είναι εκτυπώσει κατά παραγγελία. Ναι. Κάποιος παραγγέλνει και τα παραγγέλνει από Amazon, Thalia και άλλους ή σε βιβλιοπωλείο δικό τους, γερμανικό. Μπορεί να πάει κάποιος και να πει αυτό το βιβλίο το έχετε και να πει το παραγγείλουμε και να το παραγγείλει από τη Freyr, ο βιβλιοπόλης. Έτσι. Οπότε σας κάνει και το στήσιμο και ένα mini marketing, ας το πούμε, μια σχετική προώθηση. Λογικά εσείς θα λέτε ότι υπάρχει στη Γερμανία, στην Αυστρία, θα εμπλακείτε με ομαδούλες. Στο ραδιόφωνο, είπαμε, να μην τα ξαναπούμε. Greek Pulse, εδώ θα βγείτε να μιλήσετε για το βιβλίο σας, να κάνετε blog posts κάπου στο Facebook, να τους βρείτε, να κάνετε σχόλια, να εμπλακείτε με γερμανικό κοινό. Τέλος πάντων, τι να πούμε, γερμανικούς κάτοικους, όχι κοινό, με την έννοια της γλώσσας, δηλαδή Γερμανούς, με κάτοικους. Έλληνες, Γερμανοί που ξέρουν ελληνικά δηλαδή και διαβάζουν ελληνικά βιβλία. Δεν μιλάω για γερμανικά βιβλία τώρα, για τα ελληνικά βιβλία μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η Freyr που συνδέεται λοιπόν με το Greek Pulse, για να μπλέξετε και λίγο και με το publicist να γράφετε κανένα αρθράκι. Με την κυρία να φτιάξει ένα ωραίο περιοδικό και να συμμετέχετε. Άφηλο και εδώ στην αρχή, βέβαια. Εσείς θα προμοντάρετε το βιβλιαράκι σας ή αυτό τη γνώση σας ή την τέχνη σας, την οποία μπορείτε να την κάνετε μαθηματάκι κιόλας εδώ. Εντάξει, γραφή εκπαιδευτικού, να γραφτείτε και να κάνετε μάθημα. Να κάνετε ένα μάθημα, θα το κάνετε και blog post και θα το μιλάτε για το μάθημα στο ραδιοφωνάκι και θα βγάλετε και ένα βιβλιαράκι στη Γερμανία. Και θα είστε και παραγωγός, ίσως, άμα μπείτε εδώ, μπορείτε να κάνετε και κουμπούλα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας χαιρετώ. Καλό βράδυ.